Είμαστε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη. Ε, ακούγοντας Ακούγοντα αυτέ τι δηλώσει, Μανώλη, είχα την αίσθηση ότι όλον αυτόν τον εκνευρισμό που καταγράφουμε τι τελευταίε ημέρε, ο Ερντογάν τον έβαλε σε λόγια. Τον εξήγησε δηλαδή. Ναι, για πρώτη φορά έχουμε ξεκάθαρη εικόνα από το Ρετζέπτα ή Ερντογάν τι τον έχει ενοχλήσει, τι τον έχει εκνευρίσει. Βέβαια, έτσι όπω τα λέει, θα γραφτούσε η πολιτική ιστορία, διότι σε δύο ημέρε, δύο φορέ μίλησε για την ενόχλησή του για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την στρατιωτική συνεργασία με τη Γαλλία. Είπε όμω ότι δεν έχουν χρήματα οι Έλληνε, δεν θα σα εξοφλήσουν. Τέτοιε δικαιολογίε είπε στον Μακρόν. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι του απάντησε ο Γάλλο Πρόεδρο. Από εκεί πέρα, πρώτη ξεκάθαρη ε, δήλωσή του για την ενόχληση του για την παρουσία των Αμερικανών στην Αλεξανδρόπολη. Mm -hmm. Και αυτό το εξέφρασε ξεκάθαρα και δημόσια. Η Τουρκία, βέβαια, με, σύμφωνα με τι δηλώσει του Αντουγάν, πια κλείνει το τευτέρι, κλείνει το κεφάλαιο. Τον F-35, των μαχητικών πέμπτη γενιά, συζητά πια για τα τέταρτη γενιά F-16 και εκεί με μια πιθανότητα 50-50. Με αυτό το είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα πάντα με τη δήλωσή του. 50-50 λέει ο Ερντογάν, γιατί οι Αμερικανοί παραπέμπουν στο Κογκρέσο. Παραπέμουσα στο Κογκρέσο και μιλάμε για τον Τούκο Πρόεδρο, ο οποίο είπε ότι δεν συζήτησαμε την Ανατολική Μεσόγειο. Μετά είπε συζητήσαμε, υπάρχει μια τέτοια διαφορά απόψεων από τι δηλώσει του ημέρα. Όμω, να πούμε και τα πράγματα με το όνομά του. Ουσιαστικά, η Τουρκία δίνει μάχη να προμηθευτεί μαχητικά 5η, γενιά. 55% πιθανότητα σύμφωνα με του Τούρκου, ενώ η Ελλάδα ήδη προμηθεύεται μαχητικά τέταρτη γενιά, υπερσύγχρονε φρεγάτε και η Τουρκία δέχεται και διάφορα εμπάργκο και από τη Γερμανία τα υποβρύχια, Το έχουμε ακούσει από τον Πρόεδρο και σε άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, μέχρι το σημείο να απειλεί ότι θα προμηθευτεί μαχητικά από τη Ρωσία. Σε αυτήν την κατάσταση έχουμε αυτόν τον εκνευσμό του Τούρκου Πρόεδρου. Και δεν είναι μόνο το μόνο πρόβλημα του. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώ.